Μάργο Ιαρμπά, καλό ένα εδώ. Είμαστε μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Λίγο πιο φθινοπορεινό, λίγο πιο χειμωνιάτικο. Σιγά σιγά πάμε και στη νέα έτσι χειμερινή περίοδο. Αχ, παιδιά, ζεστάθηκα. Πώς το ήθελα αυτό, άντα μου Γιώργο, με εσύ με τα καλοκαιρινά εννοώ, τα κοντομάνικα. Ναι, θα μου πεις ότι χειμώνα καλοκαίρι, το κοντομάνικο και εγώ το φοράω. Αλλά ναι, εννοείται. Εδώ πέρα έχουμε και τα air condition στο full, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω. Άλλωστε, παιδιά, πρέπει να κρατιέμαι όπως η Βασίλισσα Ελισάβετ στις θερμοκρασίες που πρέπει να μην καλά στο προϊόν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν, δεν σου λέω ότι διατηρείται από 10 έως 18 βαθμούς. Και εμένα η γιατρή μου λέει, θα τον κρατάτε για να τον έχετε πάντα εκεί από τόσο ως τόσο. Μην πέσει πιο κάτω, θα σου φρώσει. Μην αμερεύει πιο πάνω, θα παγώσει. Οπότε καταλαβαίνεις. Είναι διατηρητέο το θέμα. Λοιπόν, τι κάνετε, παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Ζωζό. Βγήκε μωρέ κακομοίρα όμως και έκλαιγε και έλεγε: εγώ έπρεπε να φύγω. Είπε τέτοια κουβέντα, δεν το άκουσα, Γιώργο. Ναι, ναι, ότι ήταν η σειρά μου κανονικά και ότι ήταν πολύ φίλη με την Καραγιάννη. Και ξέρεις, είναι πολύ συγκινητικό και η Χρονοπούλη που βγήκε και είπε: μάλλον είμαι η επόμενη. Μάλιστα. Είναι τώρα. Παιδιά, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Το τέλος μιας. Ούτε καν εποχής, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Είναι για πάντα. Μπράβο. Δηλαδή, είναι θρύλος. Δεν ανήκει σε εποχή. Βλέπουμε πλέον τις ελληνικές ταινίες. Δεν ζει κανένας πλέον. Ναι. Σχεδόν. Μόνο η Ζωζό. Όχι. Και η Μέρη Χρονοπούλου και πολλοί άλλοι. Σωστό. Εννοείς από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες. Σας, Καραγιάννη, Αλίκη, Βλαχοπούλου. Και ποιο νομίζω, Πολάσκαρη, Καζάκος. Ό,τι ήταν πιο λαμπερό και τώρα παρόλο τις γιες της ελιάς και τους ασμούς και όλες αυτές τις... Εντάξει, παιδιά, αυτοί οι ηθοποιοί ήταν θρύλοι, δεν ήταν απλά ηθοποιός. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν το ίδιο αποτύπωμα. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που πραγματικά βλέπω κόσμο και έρχονται και στο μαγαζί. Ο Σπύρος Ομπίλας με φίλους και μου λέει, είναι ο Γιώργος Ογκόλιας που παίζει στο Σασμό. Και αισθάνομαι άσχημα που δεν τον γνωρίζω και δεν ξέρω. Η κόρη της παππούλια λέει. Δηλαδή, η μάνα μου τα ξέρει. Ναι, η μάνα μου τα ξέρει. Ναι, γιατί όλη μέρα βλέπει τηλεόραση. Εγώ, παιδιά, συγγνώμη που θα το πω. Πώς να σας πω. Επειδή είναι πολλά τα άτομα. Δηλαδή, για μένα, το τελευταίο άτομο ας πούμε, που θυμάμαι και γνωρίζω, αν ποτέ το έβλεπα, είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δεν γνωρίζω, καταλαβαίνεις, δηλαδή, εγώ τώρα, απ' την άλλη, για να δω εγώ κάτι, πρέπει να είναι του βεληνικούς, του δικού μου, δηλαδή Αλίκη, Τζένι, Ηλιόπουλος, κατάλαβες. Όχι ηλικίας. Όχι ηλικίας. Βεληνικούς. Εγώ δεν θα είμαι, δηλαδή, υπό φυσιολογικές συνθήκες. Λοιπόν, πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά είναι αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι και θα είναι θρύλοι. Ο ελληνικός κινηματογράφος είναι αυτό που δεν θα σβήσει ποτέ και που γενναίες των γενναίων, τα παιδιά των παιδιών μας και ούτω θα βλέπουν τις ταινίες και θα ξέρουν ποια ήταν η Αλίκη, ποια ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, ποιος ήταν ο Ηλιόπουλος, ποιος ήταν ο Αυλονίτης και ούτω καθεξής. Και εμείς έχουμε τη χαρά σαν γενιά να λέμε ότι τουλάχιστον συνεπήρξαμε με τους... Και τους είδαμε και ζωντανά. Εγώ πάρα πολλούς τους έχω συναντήσει, έχω μιλήσει και τους έχω δει και στο θέατρο. Εγώ τη Βλαχοπούλου, ας πούμε, όχι. Την έχω συναντήσει. Την Αλίκη, ναι. Ναι. Εντάξει, σκέφτομαι. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές και για την εκπομπή μας, ότι ανήκει στο, πώς να το πω τώρα, στο πάνθεον της τηλεόρασης. Δηλαδή, από τα παιδάκια που γεννιούνται τώρα μέχρι αυτούς που ίσως έχουν φύγει από τη ζωή, μπήκανε μέσα σε αυτή την εκπομπή. Περάσανε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το βλέπω, το βλέπω. Το βλέπω ήδη. Έχουμε πολύ ωραία θέματα και για σήμερα. Θα ξεκινήσω με τα ζώδια της εβδομάδας. Να στείλω φιλιά πολλά και στον Νίκο, βεβαίως. Και στον Νίκο το Μάνεση. Κάτι γίνεται εκεί πέρα τώρα με την Ελεονόρα και τον Νίκο. Τα έχετε διαβάσει. Εγώ τη διαβάζω στην Google. Δεν προλαβαίνω εδώ τηλεόραση. Δεν προλαβαίνω. Παιδιά, συγχωρέστε με που δεν βλέπω κάποιες εκπομπές. Και εσείς που μου στέλνετε μηνύματα να βοηθήσω λίγο την AGP σας, συγχωρέστε με. Αλλά έχω πάρα πολλές δουλειές. Δηλαδή, πραγματικά, όμως υπόσχομαι και για κάποια πρωινά που θέλουν βοήθεια στα νούμερα και θα βάλω φίλους μου να βλέπουν για να σας βοηθήσω, ότι από τα τέλη του Οκτώβρη θα συντονιστούν πολλοί φίλοι μου να σας βλέπουν και εσάς. Σας το υπόσχομαι αυτό. Μια άλλη εβδομάδα με λίγα λόγια. Απ' την άλλη, παράδειγμα είναι. Λοιπόν, Αντούλα μου, τι γίνεται. Είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα αυτή, θα έλεγα. Μπαίνει σήμερα η Αφροδίτη, μάλλον συγκεκριμένα περνάει η Αφροδίτη στο Σκορπιό.
αρχίζει λίγο να αλλάζει η καθημερινότητά μας. Κρυμμένα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια, ενώ το πάθος σίγουρα θα κυριαρχεί σε συναισθηματικές σχέσεις, μειώνοντας τις αναστολές. Ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία στον υδροχό. Το οποίο και σημαίνει ότι η κοινωνικότητά μας θα είναι σημαντική. Ναι. Να είμαστε συγκρατημένοι και ψύχρεμοι στον τρόπο που εκφραζόμαστε. Και με πρακτικό μυαλό και σοβαρότητα σίγουρα θα κερδίσουμε πολλές εντυπώσεις. Ο Κρόνος είναι ένας διδάσκαλος. Είναι του εγώ και ο μεγάλα λόγια κυβερνήτης. Δικαιώνονται πολλοί κυβερνήτες, πολλοί εγώκεροι σε πολλά πράγματα. Ναι, και είπες κυβερνήτης, γιατί εμένα πλέον δεν ξέρω αν με ενδιαφέρει το κάθε ζώδιο ξεχωριστά με όλα αυτά που ακούω γύρω μου. Τι σημαίνει η επόμενη εβδομάδα για την παγκόσμια οικονομία, τα θέματα του πολέμου, το τι γίνεται, την πυρηνική, δηλαδή γίνεται της κακομοίρας. Μπαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Λες, τι μου λέει τώρα εμένα για τις σχέσεις και το πάθος και το τέτοιο, όταν ο άλλος από εκεί, ο βλαμμένος, θα βαρέσει καμία πυρηνική τέτοια και θα εξαφανιστούμε όλοι. Εννοείς ότι αν θα καθησυχαστεί καθόλου όλο το σύστημα. Ναι, θα κάτσει, θα αλλάξει. Θα αλλάξουν πράγματα, ιδιαίτερα με τον Κρόνο. Ο Κρόνος Ελλάδα-Τουρκία, εδώ περιμένουμε. Ο Κρόνος δεν είναι ο μέγας διδάσκαλος. Όχι ο τιμωρός, ο καθηγητής που βάζει την τιμωρία ή που βάζει τα πράγματα στη θέση είναι του. Είναι της εξουσίας, της κυριαρχίας. Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα? Είναι πολύ καλό. Το ότι ορθοδρομεί πλέον, ιδιαίτερα στον υδροχό που, και για την Ελλάδα ειδικά, που η Ελλάδα είναι και υδροχός σαν χώρα. Το είναι ξέρεις. Σημαντικό. Οπότε, Ελλάδα-Τουρκία, και Τουρκία είναι σκορπιός. Ναι. Και Τουρκία είναι σκορπιός. Εγώ οπότε θα κάνω έρχονται πορεία, σε μια... παιδιά, πραγματικά θα πάω και στην Γάβα, θα πάω και στο απόσταγμα, θα πάω και στο χτύπα στο πιστό και θα ξαναγυρίσω. Έχω μεγάλη πορεία σήμερα, εντάξει, για να το ξέρει. Εσύ κυβερνάς παράλληλα και από τον Ερμή, λόγω γοροσκόπου. Του έρωτα δεν είναι. Έρωτα, επικοινωνία, κοινωνική ζωή. Ο Άρης είναι του πολέμου, Ο Άρης είναι του πολέμου. Είσαι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με πείσμα, με εγωισμό. Όχι, καλή, εγώ δεν έχω πείσμα. Τίποτα. Έτσι κι αλλιώς θέλω να σας πω ότι δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με το πείσμα μου. Με προλαβαίνει η Θεία Δίκη. Επίσης, αύριο. Και κάτι άλλο ήθελα να σας πω, παιδιά. Για εσάς που πάτε στα γυμναστήρια, κλείσανε. Ναι, κάποια κλείσανε. Όχι απλά, το λέω, αν δεν έχετε ενημερωθεί, να πάρετε τα μέτρα. Α! Ψάχνετε και στην Google και τα λοιπά. Τα κατεβάσαν τα αρχεία. Ναι, ο φόβος είναι πολύ μεγάλο πράγμα τελικά. Συνεχίζουμε. Επίσης, για να μην ξεφύγω, Γιώργο μου, και από τα... Ξέρω. Κατάλαβα. Επίσης έχουμε τη μερική ηλιακή έκλειψη και νέα σελήνη στο Σκορπιό. Αποφεύγουμε να ξεκινήσουμε καινούργιες επαγγελματικές ή αισθηματικές σχέσεις. Αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως στο κομμάτι ερωτικής άποψης. Καθώς λίγο μας μπερδεύουν και δεν θα έχουν και διάρκεια και επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του σταθερού σταυρού. Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι. Οπότε εσύ κανόνισε λίγο τα επαγγελματικά σου. Το λιοντάρι, ναι, εσύ το ξέρω. Δεν έχει πρόβλημα ο Γιώργος. Είναι ό,τι και να του συμβεί. Το λιοντάρι, λίγο είναι από μόνο του δυνατό. Στις 29 ο Δίας περνάει σε αναδρομή πορεία στους ηχθείς. Θα αρχίσουν λίγο καθυστερήσεις στα επαγγελματικά αλλά και οικονομικά μας θέματα. Ναι, μεν θα κάνετε βήματα μπροστά, αλλά κάτι θα σας κρατάει πίσω και θα σας γυρίσει στην αρχή. Και επίσης στις 30 ο Ερμής περνάει και αυτό στο Σκορπιό, οπότε αρχίζουν να μειώνονται λίγο οι εντάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα με την ανάδρομη πορεία του. Ποιος περνάει? Ο Ερμής. Περιορίζονται τα λάθη, μειώνεται το παρασκήνιο, ενισχύεται η δυναμικότητά μας και ενώ οι συνεργάτες σας θα είναι πρόθυμοι να σας ακούσουν και να σας στηρίζουν, ίσως να υπάρχει μία μικρή απομάκρυνση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ένα από τα ζωδιάκια μας. Μολύβι και χαρτί ή ανοίξτε λίγο το μυαλό σας για να απομνημονεύσετε αυτά που θα πει η Άννα. Τα κριάρια μας για αυτή την εβδομάδα, κάνοντας σωστές κινήσεις, να είσαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να πάρετε αποφάσεις για τις οποίες θα μετανιώσετε αργότερα. Ακόμα και αν κάποιες στιγμές έχετε υπερένταση, θα μπορείτε να παραμείνετε αντικειμενικοί στην κρίση σας και αν διατηρήσετε μία δόση καχυποψίας, σίγουρα θα αποφύγετε κάποιες παγίδες. Ταύρος. Επανεξετάστε τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες για να γίνετε πιο αποδοτικοί, ιδιαίτερα στην εργασία σας. Οι φίλοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην καλυτέρευση της ψυχολογικής σας διάθεσης, αλλά και στα καινούργια σας σχέδια. Θα δείτε κάτω από άλλο πρίσμα συνεργασίες και σχέσεις που είχαν αδυναμίες ή ελλείψεις. Δίδυμοι.
βρείτε εναλλακτικούς τρόπους για να βελτιώσετε, να ανανεώσετε ή να αναθερμάνετε σχέσεις που έχουν υποστεί φθορά και δεν θέλετε να τις χάσετε. Το πλανητικό σκηνικό επιβάλλει μερικές αναγκαίες αλλαγές στον εργασιακό χώρο και θα χρειαστεί να δείξετε προσαρμοστικότητα, καθώς οι διαθέσεις των συνεργατών σας, των συνεργατών θα ποικίλουν. Καρκίνος. Θα υπάρξει μια κινητικότητα στην κοινωνική σας ζωή, γι' αυτό αφιερώστε περισσότερο χρόνο στο να κάνετε ένα πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε πιο σωστά διάφορες σχέσεις, ώστε να αποφεληθείτε από αυτές σε επίπεδο συνεργασιών. Καλό θα είναι να ασχοληθείτε περισσότερο με κάποιο χόμπι που σας αρέσει ιδιαίτερα για να απαλλαγείτε από περιττό άγχος. Τα λιοντάρια μας, ο οροσκόπος σου. Εσένα διάβασα προηγουμένως για τον κυβερνήτη που λέγαμε προηγουμένως, με τον του Διδήμου, ο Ερμής. Ναι. Θα στα πω και μετά. Σίγουρα λοιπόν στα λιοντάρια δεν θα λείψει η νευρικότητα και κάποιες δυσκολίες. Όμως, αν μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε ορισμένες γνωριμίες για την επαγγελματική σας πρόοδο, αλλά και για να λύσετε παρεξηγήσεις που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν. Αποκαταστήστε τις ισορροπίες για να γιατρέψετε πληγές του παρελθόντος σας. Παρθένος. Λίγες και μικρές κινήσεις αρκούν για να δείξετε τη λάμψη που κρύβεται μέσα σας, όπως και τα αποθέματα ενέργειας που φυλάτε για ώρα ανάγκης. Μην προσπαθείτε να πείσετε τα οικογενειακά σας πρόσωπα ότι είστε καλά, αν ανησυχούν που κουράζεστε, γιατί από τις υπερπροσπάθειες που θα κάνετε θα μειώσετε τις αντοχές σας πραγματικά. Αυτό είμαι εγώ τελικά. Εσύ είσαι. Ναι, αφού είναι ο σκόπος μου, είμαι εγώ. Έτσι. Έτσι, μετά τα 30 πάντα μας βγαίνει πολύ οροσκόπος. Άσχετα αν είναι στον πρώτο χρόνο. Α, ναι, ναι, όντως. Λειτουργούμε πολύ στο οροσκόπο. Το χρησιμοποιούμε πολύ. Και εσύ είναι το λιοντάρι ουσιαστικά, αν και εσύ και στη γη φωτιάς και στις δύο περιπτώσεις, οπότε... Οπότε είσαι εσύ το τραγούδι σου, πρέπει να είναι φωτιά με φωτιά. Ναι, όντως. Αυτό είναι. Όντως, κάνει τρίγωνο, δηλαδή και με τα κρυάρια και με τον τοξότη και με το λιοντάρι ουσιαστικά. Οπότε έχει βοήθεια και από τις τρεις ομάδες. Μάλιστα, τι χρειάζομαι. Στους ζυγούς λύσατε λοιπόν, ο ζυγός, μην παίρνετε τα πράγματα προσωπικά και δημιουργούνται παρεξηγήσεις χωρίς λόγο ή καυγάδες χωρίς ουσία. Αν αφήσετε την απροσεξία ή την επιθετικότητα να πάρουν τον κυρίαρχο ρόλο στη σχέση σας, θα μειωθεί σημαντικά η αποφασιστικότητα αλλά και η δυναμικότητά σας. Σκορπιός. Βρείτε τις απαιτούμενες εσωτερικές ισορροπίες και διατηρήστε ένα καλό κλίμα στη σχέση σας. Για οποιοδήποτε στόχο θέλετε να πετύχετε, χρειάζεται μόνο καλή οργάνωση αλλά και πρόγραμμα. Η εργασία σας θα έχει ανωδική πορεία, αλλά τα καθήκοντά σας ολοένα και θα αυξάνονται κρατώντας σας σε εγρήγορση. Τοξότης. Είναι πολύ πιθανό να παραμελήσετε λόγω εργασιακού φόρτου την προσωπική σας ζωή, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τυχόν αγαπημένα σας πρόσωπα. Οι προσπάθειες που καταβάλλετε για να εξελιχθούν τα πράγματα όπως θέλετε δεν είναι πάντα αρκετές, γιατί δεν γίνεται πάντα να είναι όλα ελεγχόμενα. Αυτό βέβαια το έχουμε ξαναπεί, δεν ισχύει για προσωπικά, έτσι, είναι για όλα τα ζώδια, για όλες. Δεν προσβάλλουμε. Όχι αγάπη μου, δεν το λέω προσωπικά, λέω ότι επηρεάζει όλα τα ζώδια του, όλα τα δεκαήμερα. Είναι γενικευμένο, δεν κατάλω, είναι δηλαδή προσωπικά. Τα εγωκεράκια μας. Φροντίστε να ξεκλέψετε λίγο χρόνο για να τον αφιερώσετε σε άτομα που σας αγαπούν. Δημιουργήστε μια πιο ρομαντική ατμόσφαιρα και αφαιθείτε κι εσείς αυτήν για να περάσετε καλά. Χαλαρώστε, αλλά και να ξεκουραστείτε, αφού στην ουσία το έχετε πραγματικά ανάγκη. Εφόσον ορθορωμεί ο χρόνος κιόλας, ξέρεις, είναι και καλό για εσάς τα εγωκεράκια. Υδροχόοι μας. Υδροχόοι, υπάρχει πιθανότητα ορισμένοι από τους συνεργάτες σας να σας δουν ως ανταγωνιστές και να αλλάξουν τρόπο συμπεριφοράς απέναντί σας. Φροντίστε να μην τους προκαλέσετε, γιατί θα τους επιβεβαιώσετε τη λανθασμένη εντύπωση που έχουν και δεν θα σας συμφέρει να τους χάσετε από το πλευρό σας. Και τα ψαράκια μας, οι ηχθείς, εκμεταλλευτείτε τις δημόσιες σχέσεις και την κοινωνικότητά σας για να εξασφαλίσετε μια καλή πορεία όπου αυτή χρειάζεται. Αναζητήστε τρόπους που θα σας βοηθήσουν να τα βρείτε με το περιβάλλον σας, αλλά και με τον εαυτό σας. Αποφεύγοντας να γυρνάτε πίσω στο παρελθόν που όχι μόνο σας πληγώνει, αλλά και σας εγκλωβίζει. Αυτή ήταν η εβδομάδα μας. Ήταν πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι ο Σονούπο, και επειδή πάμε και στο Νοέμβρη και σιγά σιγά έτσι μπαίνουμε και στο χειμώνα, δηλαδή αυτό που λέμε
κάθε κατεργάρης πλέον κανονικά στον πάγκο του. Έχουμε νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Έχουμε μπει στους ρυθμούς μας και πιο ήρεμα. Καλά άκουσα γενικά. Ναι. Όχι, δεν έχεις πρόβλημα, Γιώργο, μη φοβάσαι. Άλλωστε, εντάξει. Εσύ θα σου κάνω το προσωπικό σου και δεν θα έχεις ανάγκη. Ναι, θέλω να το κάνεις μέρα-μέρα και καλύτερα και νύχτα-νύχτα, γιατί μεταβάλλεται. Δηλαδή, κάνω μέχρι τις 12 και από 12 με 6. Λοιπόν, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά γυρίζω έτσι με μια πολύ ωραία έτσι θεατρική ανάσα. Θα πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο από το Πρόβα TV 100. Η Γενοβέφα Κτενίδου μαζί με τον Στέφανο Παρασκευά αλλά και σε πολλά guest με το μοναδικό Σπύρο Μπιμπίλα έχουν ετοιμάσει όπως κάθε εβδομάδα αποκλειστικά για αυτή την εκπομπή πολύ ωραία χιουμοριστικά βιντεάκια μέσα από την καθημερινότητα και την ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο. Γυρίζω λοιπόν με Πρόβα TV 100 έτσι λίγο να μπούμε με ένα άλλο πνεύμα, με μια άλλη διάθεση, με ένα πολύ ωραίο χιούμορ αλλά πλέον θεατρικό και κινηματογραφικό και αμέσως μετά ο Γιώργος Γκόλιας κοντά μας για να μας δείξει το γιν και το γιάν ή αλλιώς να σου το πω να μας δείξει τη θετική πλευρά μιας αρνητικής κατάστασης. Δείτε το και έτσι. Κοσμοχρώμ για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονωτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping out the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Tell me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Γεια σας. Είμαι ο τουριστικός σας πράκτορας. Εδώ αναπαύομαι. Εδώ ξέχνιαστα σχεδιάζω το μέλλον σας, το ευείονο. Καλέ, καλέ κύριε κυριούλη, τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τον κατώτατο. Οι δουλειές πάνε πάρα πολύ καλά. Αχ, πολύ χαίρομαι. Αχ, πόσο μου λείψε μια αγκαλιά. Σας παρακαλώ, μη με αγγίζετε. Καλέ, τι άνθρωπος είστε εσείς? Άνθρωπος είστε και φαίνεστε. Καλά, μη συγχύζεστε. Δεν θα μαλώσουμε και γι' αυτό. Εγώ σας έψαχνα για κάποιο λόγο. Ξέρετε πως σας έψαχνα? Όχι, ομολογώ πως όχι. Θέλετε να κάνετε κάποια κράτση? Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή θέλετε να ορίσουμε μια μελλοντική ημερομηνία? Κατά κάποιο τρόπο.
Να μην σας παιδεύω όμως, ας περάσουμε κατευθείαν στο θέμα μας. Για δουλειά πρόκειται. Λοιπόν, να μιλήσω ελεύθερα. Αν είναι για δουλειά, να μιλήσετε ελεύθερα με μεγάλη μου χαρά. Να, έλεγα, επειδή εσείς λείπετε πολλές ώρες από το πλατό σας και επειδή ο κύριος σκηνοθέτης μου είπε πως θα μου δώσει μια εκπομπή, αλλά στερούμαστε χώρου, σκέφτηκα τις ώρες που θα λείπετε εσείς να έρχομαι εδώ για γύρισμα. Τι λέτε? Και εγώ τι έχω να κερδίσω? Έχετε κανέναν συγγενή έτοιμο για ταξίδι? Συγγενή? Τι συγγενή? Μια θεία, έναν παππού, κάποιον που έκανε τον κύκλο της ζωής και ήρθε η ώρα να ησυχάσει. Α, όχι, δεν έχω. Όλη ζωηρή είναι. Τότε λυπάμαι πολύ, αλλά δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεργασίας. Μα πού το πρόβλημά σας? Αφού σας λέω, θα έρχομαι στο πλατό σας τις ώρες που εσείς απουσιάζετε. Να, για παράδειγμα, 7 ώρα το πρωί. Θέλετε? Λυπάμαι, αλλά όχι. Μήπως θέλετε λοιπόν να έρχομαι στις 9 το πρωί? Όχι, όχι. Και δεν το βρήκα. Το μεσημεράκι κοντά στις 2, θέλετε? Όχι, όχι, όχι. Οχιά! Θέλετε, αλλά δεν το ξέρετε. Λοιπόν, θα γίνει, πάει και τελείωσε. Και τώρα, τι λέτε να πούμε ένα τραγουδάκι στο κοινό? Έτσι παρέα μαζί να το πούμε. Στο κοινό αυτό που με λατρεύει, με θαυμάζει ως παρουσιάστρια. Επί την ευκαιρία εννοώ της συνεργασίας μας. Καλέ. Καλέ, κύριε Κυριούλη. Καλέ, πού πήγατε? Ένα τραγουδάκι να σας πω, κύριε Κυριούλη μου. Ένα τραγουδάκι, μια σονάτα, μια άρια. Τέλος πάντων, να τραγουδήσω μόνη μου. Μη σαναφτιάξω τη φωνή μου. Όταν με έπλασε ο Θεός, πρέπει να είχε προφανώς έμπνευση, μεγάλη έμπνευση, πρέπει να είχε έμπνευση. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, ένα μεγάλο ευχαριστώ Πρόβα TV 100 αλλά και στα παιδιά για την πολύ ωραία, ιδιαίτερη και αποκλειστική δουλειά που κάνουν για την εκπομπή αυτή. Γιώργος Γκόλιας εδώ αναλαμβάνει τη σκητάλη από την Άντα Λεούση και το γιν και το γιάν είναι πλέον της καθημερινότητας. Την πήρες? Την πήρες. Μπράβο. Σκητάλη. Τι, ναι, για τη σκητάλη μιλάμε καλέ. Αυτή η γλώσσα η ελληνική, πραγματικά ένα και ένα κόμμα, μία ανωτελεία μπορεί να σε βγάλει σε τελείως άλλο νόημα. Πραγματικά καμιά φορά. Όχι, ναι, καμιά φορά. Σου, από πού το αγοράσεις? Το χάλι μου εγώ δεν το έχω. Το χαλί μου όμως είναι από τον Ηλία Τσιακμάκη, την Νίκια και τη Σούλα Τσιακμάκη. Πάμε λίγο να δούμε τρία θέματα εκτός από το τελευταίο που είναι χιουμοριστικό, είναι ναι. TikTok, είναι μια χιουμοριστική ανάσα που πάντα κλείνει τα θέματά σου. Γιατί έχουμε πει ότι όλα τα θέματα τα οποία δίνεις δεν είναι πάντοτε χαρούμενα, αλλά αυτή είναι και η ζωή. Γιατί ζωή χωρίς πρόβλημα δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει και πρόβλημα χωρίς τη λύση του. Οπότε ερχόμαστε εμείς εδώ να δείξουμε πώς είναι διαφορετικά να βλέπεις τα πράγματα. Και αυτό είναι και το μεγάλο νόημα, Γιώργο. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε πράγματα και λέμε πω πω ότι μου έτυχε, πω πω. Δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι αυτό που μας έτυχε μπορεί να είναι η αρχή να δούμε διαφορετικά κάποια πράγματα, να αλλάξουμε σαν άνθρωποι και να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων δεν είναι αν γνωρίζουν την ιστορία, είναι αν θέλουν και να τη διαβάσουν. Γιατί ο άλλος δεν τα ξέρε. Εσύ που τα ξέρες, εκεί είναι το λάθος των ανθρώπων. Το να μην ξέρεις, πες δεν ήξερα. Αυτό... Το να ξέρεις και να κάνεις τα ίδια λάθη, αυτό είναι. Εκεί είναι το άσχημο. Εκεί είναι το άσχημο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και οι ευκαιρίες δεν είναι πάντα πολλές και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Έχεις πολλές φορές μία ή άντε και δεύτερη ευκαιρία. Τελείως. Αν και εγώ είμαι της άποψης ότι ο άνθρωπος από την πρώτη κιόλας ευκαιρία, ο τρόπος που θα αντιδράσει φαίνεται να αξίζει τη δεύτερη. Α, ναι, σωστό. Πολλές φορές μπορεί να μην αξίζει. Πολύ σωστό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που αξίζουν και τρίτη, γιατί κάνουν πραγματικά λάθος. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι η πρώτη ή η δεύτερη, εξαρτάται. Είναι οι συνθήκες, είναι η στιγμή, είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε το πρώτο θέμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα, βάζουμε το κλιπάκι, θέλω να δω την αντίδρασή σας. Δεν θα πω τι αφορά στην αρχή, θα το καταλάβετε αμέσως. Θέλω να μου πείτε την πρώτη σας εντύπωση. Ναι. Ότι είναι ένας άντρας ο οποίος... αυτός είναι. Λοιπόν,
αυτός έχει σπάσει όλα τα στερεότυπα, είναι νομίζω Αμερική τώρα, αλλά είναι Γερμανός. Η φιλοσοφία της ζωής του είναι ότι τα ρούχα δεν πρέπει να έχουν φύλο και ότι πρέπει να φοριούνται από όποιον γουστάρει να φοράει ό,τι θέλει. Έχει... Η φιλοσοφία του όμως... Είναι Αμερικάνος που ζει στην Γερμανία. Εντάξει, βέβαια, αυτού του είδους η φιλοσοφία είναι μηχανικός. Είναι μηχανικός, παιδιά. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα και ίσως εδώ μπαίνω λίγο στα ενδότερα. Περίμενε λίγο να τον δούμε, να τον ακούσουμε και μετά, γιατί χωράει μια συζήτηση, να εξηγήσουμε. Ξεκίνησε το χόμπι, να πούμε δύο πράγματα για τον ίδιο. Ξεκίνησε το χόμπι του στο κολέγιο. Έτσι, είναι Αμερικάνος, έχουν μια φιλοσοφία. Οι Αμερικάνοι υποτίθεται θεωρούνται πιο ανοιχτόμυαλοι. Ανοιχτόμυαλοι, αλλά δεν είναι. Στην πραγματικότητα είναι πολύ συντηρητικός λαός. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ζει στην Γερμανία. Δουλεύει ως μηχανικός αυτοκινήτων. Είναι straight. Είναι... Αυτό το σέβομαι. Όχι, είναι ετεροφιλόφιλος. Έχει οικογένεια, έχει... Η κόρη του τον παίρνει τηλέφωνο και λέει: ζηλεύω τα παπούτσια σου, τα θέλω, παρόλο που τα νούμερά τους δεν ταιριάζουν. Το λέει και ο ίδιος δηλαδή. Περιγράφει τις αντιδράσεις του κόσμου όταν τον βλέπουν. Κυρίως λέει είναι θετικά τα σχόλια. Γιατί βασικά λόγω του ότι είναι, που είναι ένα άλλο θέμα, ότι είναι το εξωτερικό του, η φωνή του, ο τρόπος συμπεριφοράς, είναι ανθρωπρεπή ακριβώς. Δεν είναι ότι βγαίνει και... βλέπετε ότι κάνει πάντα ταιριαστά. Οι γόβες του είναι απίστευτα φοβερές, δηλαδή χρώματα. Πάντα ψιλοτάκουνες, πάντα ψιλοτάκουνες, του αρέσουν. Απ' τη μέση και κάτω λαντσάρει ένα υβριδικό. Αυτή εδώ πέρα είναι μια διάσημη... η οποία αναγνώρισε το ταλέντο του και το κουράγιο του και το θάρρος του να το κάνει και είναι πολύ διάσημο που του έχουν βγάλει το καπέλο. Όπως βλέπετε από τη μέση και πάνω έχει το ανδρικό στυλ. Το κοστούμι και τα... Το διατηρεί, του αρέσει λέει, δεν του αρέσει να ντύνεται, ξέρεις, σαν κρός και τέτοιο, δεν του αρέσει. Του αρέσει από τη μέση και πάνω να διατηρεί το καθαρά ανδρικό στυλ με κάμισο, γραβάτα και από τη μέση και κάτω να επιλέγει φούστες και ψηλοτάκουρα. Πάντα ταιριαστά. Πάντα ταιριαστά χρώματα. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να εισάγει σε μια κοινωνία χωρίς. Θα σου πω κάτι. Δύο πράγματα εγώ θέλω εδώ να σταθούμε. Κοίτα εδώ, δουλεύει. Δουλεύει και είναι με το... Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ... Έχει ωραίο σώμα, είναι κομψός. Δεν είναι αυτό που λένε φιλίπρεπης και τέτοια. Αυτό πήγαινα. Και δεν λέω... Άκου να δεις. Το πρώτο είναι ότι έχουμε στην Ελλάδα ένας άνθρωπος ο οποίος για το χύψη λόγο, άσχετα τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, αυτό λέει, μπορεί να παρέπεμπε, περίμενε, λίγο σε μπάι, δεν σου λέω γκέι, ναι, ναι. Δεν θα τολμούσε να το κάνει γιατί ήξερε ότι αμέσως θα πούνε «Α, εκφράστηκε», ναι, ναι, ναι. «Α, εκδηλώθηκε». Ναι, 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 ναι. Ο πρώτος λόγος που το κάνει είναι γιατί η φιλοσοφία του, το είναι του, η δουλειά του, αν και δεν παίζει ρόλο, γιατί η δουλειά είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι παίζει είναι ρόλο, καθαρά... είναι καθαρά ανδρικό μέινι. Λοιπόν, έτσι. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλει να δείξει, αλλά δεν φοβάται γιατί ξέρουν ότι, π.χ. ξέρουν ο Αλέξανδρος, «Ω, εντάξει, άρα δεν θα τον κατηγορήσω». Όχι, ένας άνθρωπος όμως, π.χ. ο οποίος μπορεί και να ήταν αμφισβητήσιμος ότι μπορεί και κατά βάθος λίγο να την κουνάει και να τον γυαλίζει και το πομολάκι, δεν θα το έκανε. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι διατηρεί το ανδρικό του πρόσωπο αναλύωτο. Μα δεν θέλει να το ναι, αλλάξει. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν δείχνει λοιπόν ότι μπορεί να βάφεται σαν γυναίκα και να είναι εντελώς straight. Όχι, όμως σου λέει ότι να φορέσω μια φούστα, αυτά που είχα από μέσα, τα μπλίκια, δεν αλλάζουν. Ακριβώς. Γιατί άμα σηκώσει τη φούστα θα φας χαστούκι. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και το λέω και έτσι και αλλιώς με όλες τις ερμηνείες, ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, εγώ αν αύριο φορέσω ράσα θα με πείτε παπά. Και όταν... Μην πάμε μακριά, Σκωτία δεν έχουν φούστες. Καλά, ναι, ναι. Έτσι όμως και σου λέω, αν εγώ αύριο Γιώργο λοιπόν πάω στο χτύπα στο ψητό έτσι ντυμένος που έχω και πιο ωραίο κορμί, εγώ πιστεύεις ότι θα με δουν με το ίδιο μάτι? Όχι.
Με τίποτα. Κατάλαβες. Με τίποτα. Και ειδικά Ελλάδα, ειδικά τέτοιο. Αν ήσουν εξωτερικό, ίσως. Αλλά ας πούμε στη Γερμανία που ζει, είναι ίσως η κοινωνία πιο ανοιχτή για να δεχτεί τέτοια πράγματα. Πάντως ο άνθρωπος το κάνει, βλέπετε, ούτε βάφεται όπως είπες, ούτε γίνεται κρός. Τώρα, είναι, έχω μόνο μία... Είναι επίσης ο ίδιος, καταλαβαίνετε, ότι ένας τέτοιος τύπος, όταν βγαίνει έτσι έξω, δεν θα είχε κανένα θέμα αν ήταν gay ή bisexual να το πει. Ότι και σεξουαλικά, το ξεκαθαρίζει ο άνθρωπος ότι σεξουαλικά είμαι ετεροφιλόφιλος. Δεν είναι, δηλαδή δεν θα κόλωνε. Το μόνο που πιστεύω είναι ότι ένας άνθρωπος που φτάνει στην τόσο extreme όχθη, να το πω, δεν ξέρω αλήθεια και με όλο το συμπάθειο και συγχαρητήρια που έχει τη δύναμη και το κάνει, γιατί αυτό για μένα μου δείχνει δύναμη χαρακτήρα και εμπιστοσύνη στο χαρακτήρα. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει κατεξοχήν ο ίδιος ποιος είναι, δεν το τολμάει. Ναι, αν έχεις αμφιβολίες και για τον ίδιο σου τον εαυτό, ακριβώς, δεν το τολμάς. Και αυτή συνήθως είναι χειρότερη. Λοιπόν, γιατί αυτοί είναι αυτοί που μάχονται. Πολλές φορές, παιδί μου, έχουν φέρει κάποια ρούχα, για παράδειγμα, λόγω του κορμιού, μου έχει φέρει φίλος μου, ας πούμε, ένα δικτυωτό, τελείως δικτυωτό μπλουζάκι. Του λέω, εσύ που να το βάλω, άμα το βάλω θα πούνε ότι είμαι γκέι. Θέλω να σου πω ότι, και χωρίς να γελάτε από μέσα σας, ότι, γιατί για το δικτυωτό, ότι... Και ενδιαφέρει. Ναι, όχι, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θέλω να σου πω ότι εδώ ούτε ένα μπλουζάκι δικτυωτό, αντρικό μπλουζάκι μιλάμε από σχεδιαστές. Ξέρω. Λοιπόν, δεν μπορείς να το βάλεις. Εκεί βγαίνει ο άλλος με τη φούστα και πηγαίνει να φτιάξει αυτοκίνητο σαν μηχανικός. Εγώ που θα του πάω το αυτοκίνητό μου, συγγνώμη, δεν με νοιάζει αν φοράει φούστα, θα μου φτιάξει το αυτοκίνητό μου καλά. Εδώ όμως, αν περνούσες από ένα μηχανικό αυτοκινήτων και τον έβλεπες με το κολάν και στημένο έτσι να σου φτιάχνει τη μηχανή, πιο πολύ θα κατέβαινε στα παντελόνια παρά να βάλεις μέσα το καπό. Ναι, απλά ο άνθρωπος δεν έχει αυτό το κατεβάζω και συλληπρέπεια. Βέβαια δεν έχουν όλοι κατεβάζω. Συγγνώμη, αλλά εδώ θέλω να πω εκεί και να το κλείσουμε ότι ναι, μεν για τον άνθρωπο αυτό συγχαρητήρια, γιατί είναι αυτό που πιστεύει και που είναι, αλλά εγώ δεν το βλέπω μόνο στο ότι επειδή δεν βάφεται και έχει καράφλα και είναι ανθρωπεπής στο πρόσωπο, γιατί πόσους ανθρωπεπείς στο πρόσωπο ξέρεις και από μέσα φοράνε τάγκα. Όχι μόνο από μέσα, και απ' έξω. Και απ' έξω. Φοράνε τα κουστούμια. Και πόσους ξέρεις που μπορεί να κάνουν και το χεράκι λίγο έτσι και δεν έχουν δει άντρα ποτέ. Απλά σου λέω ότι ούτε αυτό μας αφορά, ούτε μπορούμε να το κατηγορήσουμε τέτοιο, τη θηλυπρέπεια κλπ. Αλλά μην βγαίνεις και μου το παίζεις ο άντρακλος σοβαρής ο τέτοιος με τα έτσι και κατηγορείς κιόλας άτομα που είναι ανοιχτά, ομοφιλόφιλοι, μπαϊσέ. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Γενικότερα, και αυτό που θέλω να πω... Πιο πολύ θα παραδεχτώ ένα παιδί το οποίο έχει φιλιπρέπεια, λέει αυτό είμαι, αυτό τέτοιο, ούτε το κρύβει, ούτε τέτοιο, δεν προκαλεί. Δεν μ' αρέσει γενικά, είτε straight, είτε bi, είτε... Η ταυτότητα του καθενός να είναι καθημερινότητα. Δεν μ' αρέσει να προκαλεί οποιοδήποτε. Και straight να είναι και προκαλούν στους δρόμους με διάφορα τέτοια, πραγματικά το συχαίνομαι. Και επίσης ένα που θέλω να κλείσω είναι, διάβασα μία συνέντευξη του Φώτη του Σεργουλόπουλου, ότι είπε για κάποιον άλλον, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομα, ότι χαίρομαι που έβγαλε την γυναικεία του πλευρά στη συνέντευξη που έδωσε. Ναι. Από μία φωτογράφηση κάποιος, κάτι κάπου, δεν θυμάμαι. Και μάλιστα είπε ότι θα χαιρόμουν αν όλοι οι άντρες βγάλουν τη γυναικεία τους πλευρά που όλοι κρύβουν μέσα. Είναι μια άλλη συζήτηση που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή και θα ήθελα τη γνώμη σας. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Πάμε στο δεύτερο θέμα και είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή διάσωση ενός τροπικού ψαριού που έχουν γαντζωθεί στα χείλη του τρία, πώς λέγονται αυτά, αγκίστρια. Θα δείτε, πάμε να το δούμε καλέ, όχι εμένα. Πρέπει όταν να μιλήσεις ο παρουσιαστής. Δεν φίλου. Χρειάζεται, πρέπει παράλληλα. Είσαι διοικητικός τέλεχος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τροπικό χέλι. Αγάπη μου, γιατί... Χρώματος σκίτ. Είναι χέλι, έτσι. Είναι... Δεν ενοχλεί κανέναν το χέλι. Όχι, εννοείται. Ούτε τσιμπάει, ούτε είναι δηλητηριώδες, ούτε... Να, εμένα που με λένε χέλι, ποτέ δεν έχω τσιμπήσει και να δηλητηριάσω. Εσύ ξεχλιστράς όμως. Λοιπόν, ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι δίτης. Είχε κατέβει κάτω για να πάρει φωτογραφίες και για κοράλια, να κάνει μια εξερεύνηση. Και βλέπει αυτό εδώ πέρα, το οποίο, παιδιά, σε λίγο θα ζουμάρει και θα δείξει ότι έχει τρία. Το ένα χείλο, το άλλο μέσα στο λαιμό και το άλλο στο πάνω μέρος.
ο άνθρωπος προσπάθησε και βλέπεις. Εδώ δεν μπορεί να το κρατήσει. Αυτό είναι με το χέρι. Όταν λέμε γλιστράει σαν χέρι, επειδή δεν μπορεί να το πιάσει με τίποτα. Έχει πανικοβληθεί. Έχει... Όπως θυμάστε το ελάφι. Ναι, ναι, που έκανε. Έχει μισή ώρα γιατί πεθαίνει από ανακοπή μετά. Ήταν αποφασισμένος όμως ότι δεν θα το άφηνε έτσι το χέλι να φύγει με το ξέρεις μετά τέτοιο γιατί είναι σίγουρος θάνατος τελείως και είναι και μαρτυρικό και βλέπεις, βλέπεις τρία αγκίστρια, τρία έχουν καρφωθεί μέσα. Ο άνθρωπος όμως χρειαζόταν, πώς λέγεται αυτό το... Κόφτης. Κόφτη, μπράβο, ήθελε κόφτη γιατί αυτό δεν είναι βελόνα, το κάνω βγαίνω. Ήθελε να το κόψει και να το απεγκλωβίσει, να το τραβήξει. Ήρθε κάποιο, ήταν δίτες κάτω και κάποιος ηλεκτρολόγος που έκανε νομίζω κάποιες εργασίες κάτω στον βυθό και έτυχε να έχει και τον βοήθησε να κόψουν ένα-δύο. Νομίζω ήδη. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ήδη το πρώτο και το πιο δύσκολο αρχίζει και βγαίνει. Εγώ εντυπωσιάζομαι πως το χέλι δεν... Πλέον τους εμπιστεύτηκε γι' αυτό. Νομίζω... Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παιδιά, εκείνη την ώρα αυτό το ζώο καταλαβαίνει ότι πάνε να το σώσουν. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει, γι' αυτό ανεβάζει, γι' αυτό δίνουν διάστημα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για δύο ώρες. Ο άνθρωπος κατάφερε να του βγάλει το τρίτο που ήταν μέσα στο λαιμό μετά από 45 λεπτά. 45 λεπτά. Που η καρδιά, η σφιγμή και τέτοιο, ξέρετε, και το πηγαίνουν... Εκεί δηλαδή ένιωσε και εκείνο το... Ναι, μόνο τότε ίσως να καταλαβαίνει. Εδώ τώρα νιώθει την απελευθέρωση. Μπορεί, σίγουρα την απελευθέρωση, ότι τον έσωσε ο άλλος, δεν είμαι σίγουρος. Γύρισε, λέει, μετά από μερικούς μήνες να το... Γιατί ήταν σίγουρος ότι θα το έβρισκε και το είδε όντως. Δεν φάνηκε να είναι ιδιαίτερο φιλικό, βέβαια, ιδιαίτερα φιλικό, αλλά δεν τον ένοιαζε τον άνθρωπο. Δεν αναγνωρίζει με λίγα λόγια. Του είπε, είναι αυτό που λένε, η μνήμη του Χρυσόψαρου. Ναι, 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 ναι. Είναι η μνήμη του Χρυσόψαρου. Είναι απίστευτα αυτά, γιατί τώρα να δεις ένα χέλι κάτω με τρία, το οποίο είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα άλλο θέμα, γιατί βρέθηκε με τρία αγκίστρια στο βυθό της θάλασσας. Τέλος πάντων, με την αλληλεία και όλο αυτό, ναι. Την υπεραλληλεία και τις ιστορίες, είναι εντυπωσιακό να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να και κάθεται μία και ώρα... Και προτείνω και παροτρύνω όλους όσους ασχολούνται με το βυθό της θάλασσας και δούνε κάτι το οποίο είναι παγιδευμένο και δεν έχει νόημα όταν το σκοτώσεις, όταν το φας, να το βοηθάνε να πάει ελεύθερο να ζήσει. Εκτός αν είναι κανένας καρχαρίας, υπάρχουν πολλοί και άμα τους δείτε και σε μαύρα αυτοκίνητα και υποπόταμους έχουν και αυτοκίνητα, παρακαλώ φωνάξτε τη φιλοζωική. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και το TikTok για να κλείσουμε πολύ ευχάριστα και μετά να πάμε σε μια μόδα έτσι πολύ ιδιαίτερη, αν θα προλάβουμε, για να δω, για δώστε μου. Δεν έμεινε μοντέλο για μοντέλο. Παιδιά, είναι όλες. Δεν το είχα δει, πνίγηκα. Μα όλες όμως έτσι, δηλαδή. Α, πάει να σκοτώσει τη... Όχι, λέει, δεν μου αρέσει το κοτόπουλο. Είναι φίλη μου. Κοίτα, Χριστέ. Αγάπη μου. Θέλει τη φίλη του. Κοίτα φάτσα. Αυτό τον έχουμε ξαναδεί. Είναι απίστευτο φάτσα. Α, αυτός είναι ο γνωστός Βραζιλιάνος. Που έχει γίνει viral και τώρα κάνουνε ντουέτα. Κάνουν ντουέτα και καλά, του κάνουν καμάκια με τις βλεφαρίδες πάντα τις τεράστιες. Να τη φατσούλα μου. Για να δώσεις χάπια στο σκύλο. Τι κάνεις. Τι του κάνουνε, μωρέ, του κάνω. Σου λέει, κάτσε να μου φάω κι εγώ και το έφαγε, κατευθείαν. Ο, ο, τα, τα, μα, 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 κι. Ποταμάκι.
Ένα για σένα, ένα για μένα. Ένα για σένα, ένα για μένα. Το έχει κατακλέψει το σκυλάκι. Έξυπνος όμως, τη γαυγίζει. Ένα, εδώ είναι το διαφορετικότητα που λέγαμε. Αλλά... Γι' αυτό που λέγαμε πριν. Η διαφορετικότητα, αυτό βέβαια. Την άλλη ομάδα έχουμε φόρεμα. Το ζει όμως. Και μόνο να δω, με κοιτάς Γιάννη, σε βλέπω. Μόνο να δω να με παίξουν τα κανάλια. Κοίτα πως σε κοιτάει όμως, πριν βάλεις το φόρεμα. Μάτια με... Αυτό θα στο κάνω ντουέτο όταν θα έχεις φορέσει το φόρεμα. Θα στο βάλω δίπλα αυτό, ναι. Καλά. Έφυγε από, το, από την Άγρια Δύση. Και σαν να λούστηκε. Αν και οι γονείς ανησυχούσαν ότι ο μικρός Αχιλλέας θα ήταν μάχημος την ώρα της φωτογράφησης. Μωρό για φωτογράφηση. Κοίτα εδώ, ήσυχο. Γιατί φοβόντουσαν ότι αυτό είναι πραγματικό, έτσι. Κοίτα εδώ πέρα, ρε. Αγγελούδι. Αυτό είναι ημερών τώρα, έτσι. Δεν είναι, ναι, δεν πρέπει να ξαραντερήσει καν. Ναι. Τυρόπιτα και μήκο. Κατευθείαν. Έμα. Έμα. Ο Ηλίας Γκότσης κάνει πολύ καλά κλικ. Γελά. Γελάω πολύ. Και εμείς. Με ρώτησε κάποιος τι δουλειά κάνω. Καμία. Τι δουλειά κάνω, φίλε. Είμαι όμορφος και βγάζω λεφτά. Αυτή είναι η δουλειά μου. Οφθαλμίατρο. Είμαι όμορφος και να βγάζω λεφτά. Οφθαλμίατρο. Σήμερα φορά το φορά μου. Αυτό που σε κάνει σε κουκλά. Αυτό που σε κάνει είναι δύσκολα. Αυτό που σου τονίζει τα μάτια. Duck face. Και στη συγκεκριμένη πρέπει να είναι και αληθινά όλα. Α. Ναι, για να λέω. Ζήλια. Ζήλια, εδώ κοίτα, τον πέταξε. Και μπορεί να είναι και το παιδί. Α. Κοίτα, κοίτα, κοίτα μάτια. Α, πάει το παιδί. Πάει και ο άντρας. Τα παιδιά τα εφέ μ' αρέσουν πάρα πολύ. Κάνει τη ζωή της. Αχ, τι ωραίο αυτό. Ρε παιδί μου, πόσο χαίρομαι. Κοίτα εδώ κίνηση. Όλοι αυτοί έχουν πάρα πολλούς followers και γίνεται πανικός, Γιώργο. Αυτό κοίτα, έχω να σου πω. Κοίτα κίνηση, γλυκούλα. Κοίτα, το στόμα το είδατε. Το στόμα. Κάνει duck face για να την χαϊδέψουμε. Φιλάκια. Παιδιά, εντυπωσιακό. Αυτά είναι εφέ, είναι special. Ναι, καλά, ναι, αλλά δεν είναι εντυπωσιακό και πάλι. Δηλαδή και σαν εφέ. Αχ, εδώ ένα εξωτικό φρούτο που το παίρνει από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κοίτα εδώ. Το τρώει. Τι φρούτο είναι, δεν ξέρω. Ο γάτος δεν αφήνει την τέτοια. Δεν τον αφήνει. Τον έχει μαρκάρει. Ολόκληρο λυκόσκυλο τώρα, έτσι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ πρόσωπο και μάτια. Δεν υπάρχει, λοιπόν, πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο για να κλείσει και αυτό το μέρος της εκπομπής. Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και από ό,τι με ενημερώνουν, επειδή τα θέματα μας ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν θα προλάβω να δω τη μόδα που έχω ετοιμάσει, όμως δεν πειράζει, θα επιστρέψω αύριο για να τη δείξω. Έτσι κι αλλιώς μόδα είναι, δεν θα περάσει, θα τη δείξουμε και μετά θα φύγει η εποχή της. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Γκόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντα Λεούση.
πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και πιστεύω με ένα αγαπημένο τραγούδι έτσι για να κλείσουμε και λίγο με μουσική. Γιατί, παιδιά, να σα πω κάτι. Η μουσική μας κάνει να ξεδίνουμε, να ξεφεύγουμε, να τα ξεχνάμε όλα. Και να σου πω και κάτι άλλο, φίλε τηλεθεατή. Δεν θέλω να ξεχάσω. Θέλω απλά να προσπεράσω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονωτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ, του κόσμου τα χρώματα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping out the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Tell me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing.